Καλώ ήρθατε λοιπόν επίσημα όλοι και όλες, καλό χειμώνα, σήμερα α, Δευτέρα, α, πόσο έχει μήνα, από περίεργεια, δεν θυμάμαι κιόλα. 12 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, πήγε τα καλά ο Σεπτέμβρη και έχουμε μπροστά μας το πιο δυνατό τετράμινο της χρονιάς, ειδικά πάνω όχι μόνο στο εμπόριο, αλλά ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και με το τέλος αυτής της ενημέρωσης είμαι σίγουρος, βασικά είμαι βέβαιος, ότι όλοι και όλες θα ξέρετε ότι βρίσκει στο κατάλληλο τόπο την κατάλληλη στιγμή και όσο και αν, αν κλεισέ και αν ακούγεται, γιατί όχι είμαι σίγουρο ότι έχετε ξανακούσει, επειδή είναι κάτι καινούριο, θα δείτε πώ μπορεί να δουλέψει για όλου και είναι πραγματικά αλήθεια, γιατί το ζούμε εδώ και αρκετά χρόνια πάρα πολύ από εμά. Το όνομά μου είναι Βασίλη Παπαχαραλάμπου, πλέον επίσημα μέλο τη εταιρεία Infinia για την ανάπτυξη τη Ευρώπη και των διεθνών μελών, και είναι χαρά μου σήμερα να σα καλωσορίσω στην ενημέρωσή μα. Γιατί πραγματικά αυτό που μα βομβαρδίζουν εκεί έξω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια και όχι καν μόνο στην Ευρώπη, είναι για την ανεργία, για τη δυσκολία και το πόσο δύσκολα είναι κάποιο να πετύχει. Αλλά προσωπικά, και το βλέπω πάρα από πάρα πολλού ανθρώπου καθημερινά, δεν είναι τίποτα άλλο από μία προπαγάνδα. Είναι τι πιστεύει ο καθένα για τον εαυτό του. Αλλά τα δεδομένα είναι αυτά. Είναι στοιχεία που κανεί δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το θέμα είναι αν έχει όρεξη να κάνει κάτι και να δουλέψει παρά τι αντικσότητε. Γιατί ναι, μπορεί να έχουμε 26% ενεργεία το Δεκέμβριο, τώρα που έχει πάει παραπάνω παρακάτω, δεν ξέρω αν έχει σημασία. Μπορεί μία στι πέντε οικογένειε να ζουν από τη σύνταξη των, των, παππούδων και των γιαγιάδων. Αλλά πραγματικά υπάρχει φω στο τούνελ. Εκεί έξω κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και ευκαιρίες ευκαιρίε υπάρχουν. Ειδικά τώρα που το ίντερνετ είναι. Ένα κλικ, μάλλον ο κόσμο μέσω του Ιντερνετ είναι ένα κλικ μακριά. Και κοιτάξτε τι κάνουν τα μέλη μα το τέλο Αυγούστου, αρχέ Σεπτεμβρίου. Ενώ κάποιοι ήταν ακόμα διακοπέ. Όπω ο Γιώργο, 29 Αυγούστου, έκανε μία από τι μεγαλύτερε πωλήσει του σε βλέπουμε Βλέπουμε, επί Brexit λοιπόν, 186 λίρε καθαρό κέρδο σε μία μονοπόληση. 31 Αυγούστου, ο Γιώργο, έτσι λοιπόν έκλεισε ο μήνα του με 70 sold lay από τα 79 που είχε, δηλαδή σχεδόν τα πούλησε όλα από μια φορά περίπου. Κάποια λαμέλη μα. 1η Σεπτεμβρίου, ο Χρήστο ανεβάζω 201 νέα listing. Listing είναι η αγγελία στα αγγλικά. Τον Αύγουστο πούλησε τα 177 και βλέπουμε κάτω το total sales σχεδόν διπλασίασε, ε, μάλλον 50% αύξηση των πωλήσεών του σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο Ανδρέας δεξιά, επίσης 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα λέει, η σεπτεμβριου καλο να λεει ακόμα δεν τελείωσε, 37% δολάρια κέρδος και 16 λίρες. Σε δύο σωτιμίες λοιπόν ο Ανδρέας. 9 Σεπτεμβρίου ο Κασιανός, Μία, 2, 3, 4, 5 και άλλε πέντε από εκεί, 10 πωλήσει. Ο Δημήτρη πριν από 20 ώρε, μία-δύο πωλήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, επί Brexit. Κάποια άλλα μέλη μα το έχουν πάρει πιο σοβαρά, όπω ο Τάσο που είναι αρκετό καιρό μαζί μα, αρκετού μήνε, κοιτάξτε κάτω. Seller fulfilled in last day 122 σε 24 ώρε, 122 πωλήσει στο Amazon. Last seven, 302 7, 302 τη 7. Ο Ανδρέα δίπλα, τι τελευταίε ώρε: μία, δύο, τρει πωλήσει και τέσσερι πιο κάτω από τι 8 Σεπτεμβρίου. Και όλα αυτά ξεκινήσανε πριν από κάποιο καιρό επίσημα όταν ανοίξαμε τι πόρτε για το μεγαλύτερο οικοσύστημα στο ηλεκτρονικό εμπόριο που λέγεται Infinii. Εξού και το άπειρο στο άπειρο γιατί είναι άπειρε και δυνατότητε προσφέρουμε στα μέλη μα. Δεν απλά μόνο eBay, δεν απλά μόνο Amazon. Οποιοδήποτε μπορεί να πετύχει στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πλέον έχουμε και το ψηφιακό digital e-commerce μαζί μα. Είμαστε πάντα ηγέτε στο κομμάτι αυτό. Οι υπόλοιποι απλά ακολουθούν. Έτσι ξεκινήσαμε τον Απρίλιο, 2 Απριλίου στην Αθήνα. Μετά πήγαμε Σόφια Βουλγαρία, Αμβούργο Γερμανία, Βαρσοβία, Βαρκελόνη. Και μετά πεταχτήκαμε και μέχρι την Κορέα στην Σεούλ, όπου εκεί πραγματικά γίνεται μια έκρηξη. όπως το ξέρετε, η, Νότια Κορέα, η, η, η Κορέα είναι ε, νούμερο 3 δύναμη στο ηλεκτρονικό εμπόριο Asian Pacific, Ασία και εννοούμε και ε, Αυστραλία μαζί, αυτό είναι ο Asian Pacific, και νούμερο 6 ή νούμερο 7 παγκόσμια. Οπότε να σκέφτεστε και λίγο πιο μεγάλα, όχι μόνο στην Ελλάδα τη κρίση. Εδώ είναι λοιπόν η πρώτη μα επαφή στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πάνω από 280 άνθρωποι, σχεδόν 300, πέρασαν τις πόρτες, να τι πόρτε να γνωρίσουν τι γίνεται με τον Ιφίνα και το ηλεκτρο, ηλεκτρονικό εμπόριο. Πεταχτήκαμε πάνω βόρεια μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, όπου το επαναλάβαμε. Συνολικά είδαμε πάνω από 350 ανθρώπους και τις δύο φορές 400 αθρηστικά, μέχρι και είχαμε μετάφραση στην νοηματική, όπως βλέπετε, στη φωτογραφία δεξιά. Πήγαμε και στην Κύπρο, όπου εκεί βάλαμε τις γερέ βάσεις με δυνατούς ηγέτες και ανθρώπους εκπαιδευτές που αυτή τη στιγμή ηγούνται στο νησί και οδηγηθήκαμε σε ένα μεγάλο το πρώτο στην ιστορία τη Ελλάδα και Κύπρου πανελλαδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, βασικά το μεγαλύτερο που γίνει σε ελληνικά δεδομένα πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Με εκπαιδευτέ, όπου οι ίδιοι Εκπαιδεύουν πάνω σε αυτά που κάνουν πράξη επιχειρήσει του. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν αποκλειστικά μέσα από τι πωλήσει του στο eBay, στο Amazon, στα social media, είναι ηγέτε, είναι Έλληνε πάνω απ' όλα, από Ελλάδα και από Κύπρο, όλοι οι Έλληνε θεωρώ είμαστε αδέρφια. Άνθρωποι που ηγούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ακόμα και πανευρωπαϊκά, με απίστευτα αποτελέσματα. Και ήταν εκεί, είχαμε τα τραπέζια μα, τα νερά μα, του υπολογιστέ μα να εκπαιδευτούμε και να πάρουμε πρώτοι και πρώτε όλε τι πληροφορίε για το πώ να χτίσουμε και να μεγαλώσουμε και να αναπτύξουμε τι επιχειρήσει μα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Γιατί για, ό, για, όσο, ακόμα δεν το έχετε καταλάβει, συμβαίνει μια επανάσταση και είναι ίσω από τι μεγαλύτερε που έχουν γίνει ποτέ. Δεν είμαστε στην αρχή, είμαστε ακριβώ στο πικ, εκεί που κάποιο πρέπει να ξεκινήσει. Σίγουρα όλοι έχετε ακούσει την ιστορία του Amazon. Αν δεν έχετε ακούσει, απλά κουγκλάρετε Jeff Bezos, Μάλιστα μπήκε στο Forbes νούμερο 3, νούμερο 4 νομίζω. Μετά τον Bill Gates για πρώτη φορά ανέβηκε τόσο ψηλά. Ο άνθρωπος είναι πολύ δισεκατομμυριούχος. Ξεκίνησε από τον καράζ του όταν κανείς μας όχι δεν είχε smartphone, δεν είχε email. Οκ, okay, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί τώρα είναι που όλοι έχουν μπει στο ηλεκτρονικό εμπόριο και όταν λέω όλοι εννοώ οι πελάτες. Γιατί για κάθε ύφεση όσο και αν κάτω μας πάει σίγουρα κάποια στιγμή τα πράγματα καλυτερεύουν. Και η μαγεία είναι ειδικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο ότι δεν εξαρτάσαι από την οικονομία της χώρας που κατοικείς. Προσωπικά μπορεί να είμαι ένα μέρο στη Ρόδο, εδώ πέρα που βρίσκομαι, αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί οι πελάτε μου δεν μένουν Ρόδο, δεν μένουν Ελλάδα. Οι πελάτε μου είναι σε όλο τον κόσμο εκτό από την Ελλάδα. Οπότε δεν με ενδιαφέρει και η οικονομία τη χώρα που βρίσκομαι. Και α δούμε κάποιε ευκαιρίε στο, ηλεκτρονικό εμπόριο, απλά για να ανοίξει λίγο ο ορίζοντα, να φύγουν οι παροπίδε ένα παιδάκι, ο Εβαν, Κάποιοι λένε δεν υπάρχουν ευκαιρίε εκεί έξω. Όμω αυτό το παιδάκι μέσα από το YouTube channel του είναι YouTuber και κάνοντα κριτικές, reviews σε παιχνίδια, παιδικά και video games, ξεπέρασε το 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε ένα χρόνο από του ανθρώπου που είναι συνδρομητές, του subscribers. Η Daniel Fashion Blogger, σχεδόν ένα εκατομμύριο followers στο Instagram, όλοι το έχετε ακούσει, τα μοντέλα, οι γνωστοί, οι παρουσιαστέ βγάζουν στο Instagram φωτογραφίες, Η συγκεκριμένη και πάρα πολύ καλά θα σε χρεώσει 5 με 15.000 -15 δολάρια για ένα διαφημιστικό post που θα το δουν οι εκατοντάδε χιλιάδε ακόλουθοί τη. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλέ εταιρείε και κολοσσοί ο καθένα στο τομέα του ηγούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν έχει κάνει μόνο με πελάτε, με προϊόντα μάλλον, αλλά και με υπηρεσίε. Όπω η Uber. Είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή ταξί στον κόσμο και δεν έχει ούτε ένα ταξί. Πάνω από 50 δι η αξία τη στη Wall Street Journal. Airbnb, ο μεγαλύτερο πάροχο καταλημάτων όπου είναι οι πρακτικά ταξιδιώτε, σαν και εμένα που είχα πάει Βαρκελόνη για το Ευρωπαϊκό Τουρ, δεν μείναμε σε ένα πεντάστρο ξενοδοχείο, αλλά μείναμε σε μια μεζονέτα στη Βαρκελόνη. Και δώσαμε τα μισά λεφτά, οπότε δεν είμαστε σε ένα πεντάστρο ξενοδοχείο. <laughs> λοιπόν, οπότε τι κάνει λοιπόν το Airbnb, ένα απλό website είναι, δεν έχει καν real estate ξενοδοχεία, και το πιο σημαντικό, ξεπέρασε σε αξία ακόμα και την αλυσίδα Hilton. Πάνω από 25,5 αξίζει αυτή η startup εταιρεία. Σύμφωνα με το CNN Money. Ο σύγχρονο λοιπόν κόσμο αλλάζει συνεχώ. Το θέμα είναι ποιοι είναι στη θέση να αγκαλιάσουν τι αλλαγέ. Και είστε όλοι πάρα πολύ τυχεροί και τυχεροί σήμερα, γιατί θα πάρετε κάποιε πάρα πολύ σημαντικέ πληροφορίε όπου θα μπορείτε να τι εφαρμόσετε ακόμα και από τώρα, από αύριο. Γιατί το ηλεκτρονικό εμπόριο ή e-commerce, όπω λέγεται η e όπως λέει ορολογία στα αγγλικά, μπορεί τώρα να είναι μερικών 3 δολαρίων αξία. Αλλά η πρόβλεψη είναι με την ανάπτυξη που έχει παγκόσμια θα ξεπεράσει τα 3,5-3 τα 5 χρόνια. Εδώ βλέπετε τον χάρτη τι αγορέ του ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών e-marketer από Αυστραλία, Καναδά, Βραζιλία, Ευρώπη μέχρι και Ασία, που είπαμε Αυστραλία. Πρακτικά δεν χρειάζεται να είστε χώρε. Θα, δείτε ένα σύστημα, μάλιστα σήμερα, όπου αρχικά κάποιο για να ξεκινήσει δεν χρειάζεται καν προϊόντα. Δεν χρειάζεται καν να δεν χρειάζεται καν να πληρώσει να του φτιάχνουν website, να πληρώσει να τον διαφημίζει στο facebook, να πληρώνει υπαλλήλου, να πληρώνει κούριε, τίποτα από όλου αυτού του πονοκεφάλου. Γι' αυτό και τα τελευταία πέντε λεπτά θα χαρώ να δεχτώ απορίε, ειδικά και από επιχειρηματίε. Από ανθρώπου που ίσω είχαν δουλέψει ή είχαν μια επιχείρηση στο κλασικό εμπόριο. Αλλά η ερώτηση που θέλω όλοι να απαντήσετε σήμερα είναι πόσα από αυτά τα 3,5-3 πραγματικά θα θέλατε. Γιατί θα απλωθούν οι πληροφορίε σήμερα μπροστά σα, όπου υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τι δούνε και μετά θα μπουν στο facebook να ανεβάσουν μια selfie για να πάρουν like, το οποίο δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο ίσω κάποια ικανοποίηση στον εγωισμό, για παράδειγμα. Είτε θα μπουν στο Infinite, θα ξεκινήσουν εκπαίδευσή μα, θα βάλουν τα εργαλεία μα εφαρμογή, θα μπουν στην εκπαίδευση που έρχεται σε λίγε ημέρε, λίγε ώρε και θα είναι οι πρώτοι όπου τα Χριστούγεννα θα έχουν χτίσει ένα τεράστιο online πελατολόγιο, όσο μικρό και όσο μεγάλο καθένα θέλει, και δεν θα του ενδιαφέρει καμία κρίση, καμία Ελλάδα, γιατί πολύ απλά δεν θα εξαρτάται τη δουλειά του από το τι κάνουν οι άνθρωποι γύρω του, αλλά το τι γίνεται παγκόσμια. Οπότε πάρα πολλέ εταιρείε θέλουν να ξέρετε ότι μεταπηδούν από offline, από το κλασικό εμπόριο, καταστήματα, βιτρίνε, υπάλληλοι, υπάλληλοι, στο online, στο διαδικτυακό εμπόριο. Και εδώ είναι οι τέσσερι γίγαντε του e-commerce παγκόσμια. Amazon, eBay, Google και Facebook. Θέλω όμως όλοι να μπείτε στην λογική αυτή φανταστείτε να ξυπνάτε ένα πρωί και η μόνη σας δουλειά θα είναι να ανοίγετε το λάπτοπ, να βλέπετε τα email από τις πωλήσει σας, να βλέπετε πώς μπορείτε να εξυπηρετείτε τους πελάτες σας, να μιλάτε online είτε με email με τους προμηθευτές σας και εκεί θα στηρίζετε όλη σας η δουλειά. Δεν θα χρειάζεται ούτε να στοκάρετε, ούτε να βρίσκετε τους εσείς τους πελάτες, ούτε εσείς να μπαίνετε στη δικασία POS και όλα αυτά τα συστήματα που προμοτάρουν τώρα, πληρωμές, ούτε ακόμα να χρειάζεται να πακετάρτε και να στέλνετε τα προϊόντα. Ακόμα και ένα μεγάλο κομμάτι τη εξυπηρέτηση πελατών να το κάνουν άλλοι για εσά. Είσαι απλά, σαν online επιχειρηματία, θα στήσετε αρχικά, θέλει χρόνο, δεν γίνεται σε μία μέρα, θα στήσετε αρχικά την επιχείρησή σα, θα βάλετε σε εφαρμογή τα εργαλεία μα, θα μπείτε σε εκπαιδεύσει μα να μάθετε τι πουλάει εκεί έξω, τι είναι καυτό αυτή τη στιγμή, ειδικά με τι μεγάλε εμπορικέ γιορτέ που έχουν online. Και μετά πολύ απλά απολαμβάνετε τα κέρδη τη επιχείρησή σα και απλά επιβλέπετε τη δουλειά σα και τη μεγαλώνετε ανάλογα πόσο θέλει ο καθένα. Γιατί οι online πωλήσει είτε σα αρέσει, είτε όχι, είτε το εκμεταλλευτείτε, το, το, το είτε όχι, είτε το πιστεύετε, είτε όχι, αυξάνονται 15 με 20% κάθε χρόνο. Εδώ πέρα, μεγάλε εταιρείε στο εμπόριο έχουν ανάπτυξη 1 με 2% ετήσια και κάνουν πάρτι. Αν δείτε την ανάπτυξη του Amazon, του eBay, του Google, του Facebook, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των δικών μα ανθρώπων πραγματικά εμεί τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε κουραζιέρα κάθε χρόνο. Γιατί, κοιτάξτε, τι γίνεται με το eBay. Το eBay συγκεκριμένα έχει πάνω από 162 εκατομμύρια ενεργού χρήστε, πιθανόν πελάτε. Και από αυτού μόλι το 15% είναι πολιτέ. Και τι λέμε πολιτέ, κάποιο που έχει το iPhone 6. Μεταχειρισμένο, το βάζει τώρα σαν για να πάρει το iPhone 7 Αυτό ορίζεται seller, σήμερα με το eBay. Επαγγελματία, professional, top-rated seller είναι μετρημένο στα δάχτυλα. Με τέτοιου ανθρώπου εμεί κάνουμε δουλειέ, Τέτοιου ανθρώπου αναπτύσσουμε στην ομάδα μα. Πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια εκατομμύρια καθαρά έστω για το 2015, εκατομμύρια αντικείμενα προ πώληση, 11 εκατομμύρια αναζητήσει την ώρα μοναδικέ. Δηλαδή, 11 εκατομμύρια. Εκατομμύρια αναζητήσει από μοναδικού ανθρώπου. Κάναμε το Σαρδάμ, μιλάω εδώ και 2-3 ώρε περίπου με τα webinars που κάνουμε. Ψάχνουν προϊόντα στο eBay. Κάτι από αυτά μπορεί να είναι τα δικά σα. Γιατί ο μέσο χρήστη ξοδεύει 2,5 ώρε το μήνα, 150 λεπτά. Αν το πολλαπλασιάσει με 162 εκατομμύρια πελάτε, βλέπει γιατί πρέπει να πουλά στο eBay. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να βρει του πελάτε, το eBay διαφημίζεται για μα και φέρνει του πελάτε. Πώ πα τζάμπο, είτε πα τζάμπο, είτε έχει τα πάντα. Θα βρει τα πάντα, τι καλύτερε τιμέ, καλή εξυπηρέτηση, επιστροφή προϊόντων, επιστροφή χρημάτων. Άρα σε ενδιαφέρει εσένα πόσο προμηθεύεται το τζάμπο, την κούπα καφέ που αγόρασε. Όχι. Την είδε στο ράφι, σου άρεσε, την πλήρωσε και πήγε σπίτι σου. Έτσι γίνεται και λοιπόν και online. Το Google φυσικά, όσοι, όσοι δεν ξέρετε κάτι, τι κάνετε, το, το googlάρετε. Το Google λοιπόν, το ξέρω εδώ και χρόνια πάρα πολύ καλά αυτό, ότι γίνονται πάνω από 100 δισεκατομμύρια αναζητήσει μοναδικέ το μήνα, γι' αυτό και διαθέτει, όχι το ίδιο, άλλοι μέσα από το Google, όπω και εγώ, όπω και πάρα πολλοί άνθρωποι στην ομάδα μα, πάνω από ένα δισεκατομμύριο προϊόντα προ πώληση σε 23 χώρε. 15% νέε αναζητήσει κάθε μέρα, οπότε είναι μια τεράστια πλατφόρμα έβρεση πελατών που αυτοί ψάχνουν για τα προϊόντα. Attraction Marketing. Δεν του παρακαλάμε, δεν κηρυγάμε αλλού. Αυτά. Οι πελάτε έχονται σε εμά. Amazon φυσικά. Ο γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σχεδόν διπλάσω το eBay. 304 εκατομμύρια πιθανή πελάτε, μοναδικοί χρήστε. Προσέξτε αυτό. 5 στου 10 Αμερικάνου, 51% όχι απλά θα κάνει τα ψωνιά του online, θα τα κάνει και μέσα από το Amazon. Γι' αυτό και πέρσι έκανε 107 δις πωλήσει, γι' αυτό και ο Jeff Bezos μπήκε στο top 5 του Forbes, ο ιδιοκτήτη, ο CEO, ε, του Amazon, και ο μέσο χρήστη σπαταλάει 625 με 1500 δολάρια το χρόνο. Πραγματικά, αν είχατε ένα e-store, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν θα θέλατε να πουλάτε τα πρώτα σα μέσω του Amazon. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί κάποιο να μην το κάνει. Γιατί πραγματικά, στη Μαύρη Παρασκευή, Black Friday, και δείτε τι θα γίνει φέτος, ειδικά όσοι είναι στην ομάδα μας, θα μάθουν πώς να την εκμεταλλευτούν 100%. Το Amazon, λοιπόν, μέσα στις 24 ώρες, πουλάγε 64 προϊόντα το δευτερόλεπτο. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια προϊόντα σε μία μέρα και κανείς πραγματικά δεν μπορούσε να σταθεί όχι απλά δίπλα του, χιλιόμετρα μακριά. Social Media Marketing. Έχετε δει τέτοια Facebook post στον τοίχο σας, γιατί πριν ψάχνατε μια θήκη εκείνη του online, ή ψάχνατε κάτι για το laptop σα, ή ψάχνατε κάτι για το σκύλο σα και πετάχτε και το νέο super duper μπαλάκι για σκύλου, ή μια κούπα που λέει I love boxers, επειδή έχετε boxer σκύλο. Το Facebook το ξέρει αυτό, εξού και το Facebook πώ, το που γίνει viral πριν από λίγου μήνε, ότι δεν δίνω και καλά άδεια στο Facebook, το οποίο φυσικά είναι παραμύθια, γιατί εγώ δημοσιοποιώ τα στοιχεία μου με τη δικιά μου θέληση κτλ. Αλλά το Facebook το ξέρει αυτό και υπάρχει ένα marketing γύρω από αυτό, όπου τα άτομα στην ομάδα μα ειδικά στο group που έχουν το πιο στενό κύκλο, ξέρουν πώ να το καταναλευτούν και να πουλάνε και προϊόντα και μέσα από το Facebook. Γιατί ο πραγματικό μοναδιαίο αριθμό ενεργών χρηστών το Facebook, του Facebook ξεπέρασε πρώτη φορά στα παγκόσμια δεδομένα το 1 δισεκατομμύριο χρήστε. Και δεν μιλάμε για Ελλάδα. Μπορεί να πουλάτε προϊόντα οπουδήποτε κάποιο μπαίνει στο Facebook. Μπορείτε να πουλάτε προϊόντα σε αυτήν τη χώρα. Εδώ είναι κατάφερα το Amazon. Του πήρε λιγότερο από 20 χρόνια, όπως είδαμε πριν, το 2015, λίγο πάνω η χρονιά το 2015, να ξεπεράσει τα 100 δις σε πωλήσει. Κοιτάξτε τώρα τι κάναμε εμείς. Εδώ είναι η σελίδα μας, η επίσημη πρώτη σελίδα της εταιρεία που βλέπει κάποιο αν πατήσει infinii.com. Δεν βλέπει βίλες, δεν βλέπει αμάξια, δεν βλέπει τεράστιες επιταγές και αγνώστου προελεύσεως ε, ακίνητα, πισίνες κτλ. Αυτό που βλέπει είναι 2,4 και δισεκατομμύρια, αυτό λέει στα αγγλικά, πωλήσει λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου των μελών μας. Πολύ απλά. Είναι ότι έχουν κάνει τα μέλη μας εδώ και σχεδόν 3 χρόνια σε πελάτες στην Αμερική μόνο. Γιατί ας συγκρίνουμε. Το Amazon, αν είδατε στο διάγραμμα πριν, πήρε του Jeff Bezos 5 χρόνια να ξεπεράσει το ένα δι πωλήσει, όταν κάποιο δεν είχε κάνει email τότε. Εμά τι μα πήρε, Μα πήρε τον μισό χρόνο για υπερδιπλάσιο αποτέλεσμα. Αυτό που έμπρακτα και χωρίς καμία αμφισβήτηση, το ότι δεν χρειάζεται να είσαι στην αρχή για να πετύχεις. Αυτό το, α, το κοινότυπο που λένε κάποιοι, αυτό σαν τυχερός να στην αρχή. Δεν ισχύει αυτό. Τώρα είναι η στιγμή. Τώρα είναι ο κόσμο. Τώρα 5 στου 10 Αμερικάνου αγοράζουμε μέσα από το Amazon και εσύ μπορεί να πουλά μέσα από το Amazon. Τώρα 8 με 7, 8 στου αγοράζουν μέσα από το κινητό τους μέσω του PayPal, για όσοι το ξέρετε. Τώρα γίνονται αυτά. Όχι πριν 5 χρόνια, όχι πριν 10 χρόνια. Άρα τώρα είναι η στιγμή για κάποιον να ξεκινήσει μαζί μας. Και εδώ είναι ένα screenshot, μια φωτογραφία που προμηθεύτηκα από τον CEO της εταιρεία μας, του Infinia, τον Φιτές Τζουνέιχα. 182 και εκατομμύρια έχουν πουλήσει τα μέλη μας σε πελάτες στην Αμερική τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας που ξεκινήσαμε το Infinia. Και αυτά είναι μόνο οι πωλήσει που μπορούμε να παρακολουθούμε μέσα από την πλατφόρμα μα, γιατί έχουμε κάποια εργαλεία που θα δείξουμε συνέχεια και κάνουμε τη ζωή των μελών μα πολύ πιο εύκολη. Έχουμε ανθρώπου και προσωπικά ένα από του καλύτερου μαθητέ μου, ο Πάνο, έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ σε πωλήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο. Αυτέ οι πωλήσει, αυτό το εκατομμύριο και πάρα πολλά άλλα εκατομμύρια των μελών μα, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Οπότε το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Ποια λοιπόν η ιδανική απασχόληση, Φανταστείτε, όχι απλά δουλειά από το σπίτι. Αυτό πια έχει ξεπεραστεί. Δουλειά από οπουδήποτε. Αυτή τη στιγμή σα μιλάω στο γραφείο μου στη Ρόδο με ένα λάπτοπ που έχω εδώ. Αύριο μπορεί να είμαι στην Αθήνα, μπορεί να είμαι στην Τίνο, που θα πάω να βαφτίσω, μπορεί να είμαι στο εξωτερικό. Η δουλειά μου ακολουθεί στο τάμπλετ, στο κινητό μου, στο λάπτοπ μου. Αρκεί να έχω μια σύνδεση στο Ιντερνετ. Οπότε ο καθένα λειτουργεί όπω θέλει. Τα μέλη μα, λοιπόν, και αυτά είναι τα στατιστικά μα επίσημα με βάση το eBay και το Amazon, τα μέλη μα δεν απλά υπεύθυνα για 2,4 δι πολύ στα πρώτα 2,5 σχεδόν 3 χρόνια, αλλά κερδίζουν 6 φορέ παραπάνω από το μέσο eBay πολιτή και 7 φορέ παραπάνω από τον μέσο Amazon seller. Και αυτό γιατί κάνουμε κάτι ίσω λίγο διαφορετικά και καλύτερα. Έχουμε εύκολη και πλήρη εκπαίδευση. Υπάρχουν βίντεο μέσα τι να κάνει, τι να μην κάνει, πώ να δει καυτά αντικείμενα πώς να εκμεταλλεύεσαι τα trends που λέμε, δηλαδή τι είναι καυτό τώρα, ποια είναι η τάση της αγοράς, αν είσαι από Ελλάδα. Πώς να μην σε νοιάζει το capital controls, να μην σε νοιάζει η μικρή λαδίτσα, οι τράπεζες ελληνικές. Έχεις εργαλεία, υποστήριξη και στα ελληνικά για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και να μιλάς με ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά φυσικά. Δεν έχεις καμιά δουλειά να μιλήσεις με κάποιο Γερμανό, με κάποιον Ιταλό, με κάποιον Αμερικάνο. να ξέρει τη γλώσσα. Αλλά εδώ έχουμε μια ελληνική υποστήριξη με ανθρώπου που είναι μαζί μα και δυόμιση χρόνια και ζουν αποκλειστικά μέσα από τις επιχειρήσεις του στο, 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 στο eBay και στο Amazon. Άρα ξέρουν πάρα πολύ καλά να σας πούνε πώς να ξεκινήθηκαν να σα υποστηρίξουν. Και ας δούμε μερικά παραδείγματα. Το σύστημα μας σε δράση. Μπορεί κάποιο με την εκπαίδευσή μα να βρει ένα κουκλάκι σαν αυτό. Είπαμε, μαθαίνετε να βρίσκεται τι είναι αυτό. Το οποίο μπορεί να πωλείτε 9 δολάρια στο Amazon, μέσω του Infinia το ανεβάζει στο eBay σε μια τιμή ανταγωνιστική, βάσει το πόσο αγοράζουν οι πελάτε και με ένα περιθώρο κέρδου σε 9 δολάρια. Το αντίστροφο τώρα. Βρίσκεσαι μια φύκη κινητού δερματίνη που είναι πάρα πολύ διάσημη, πολύ popular, σε 3,5 δολάρια, σε ένα άλλο έτοιμο εκτός, με, με... ίσω ε, ε, discounts και κουπόνια. Παρόμοιο προϊόν, με τα ίδια χαρακτηριστικά που πωλείτε στο Amazon σε μια υπερπενταπλάσια τιμή. Άρα, ένα περιθώριο κέρδου στην προκειμένη περίπτωση είναι 25 δολάρια. Οπότε φανταστείτε, όπω θα εξελίσσετε η παρουσίαση σήμερα μπροστά σα, πώ θα μπορεί να είναι η νέα σα part-time επιχείρηση, αλλά με full-time εισόδημα. Ξαναλέω, δεν γίνεται overnight, δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, από μία εβδομάδα στην άλλη, αλλά κάποιο που θα ξεκινήσει σοβαρά, σε έναν με τρει μήνε μπορεί να έχει τέτοια και καλύτερα αποτελέσματα, αλλά φυσικά όλα τα αποτελέσματα εξαρτάται καθαρά από εσά. Είναι επιχείρηση, θέλει σοβαρότητα, θέλει επιμέλεια, πειθαρχία και όρεξη να το καταφέρετε. Κάποιο μου λέει, ε, αν μπορώ, πόσα χρήματα θα βγάλω την πρώτη μου εβδομάδα. Πιθανόν τίποτα. Γιατί πρέπει να μάθει τη δουλειά ξεκινάς μια επιχείρηση χωρίς τοκμέν, χωρίς εμπόρευμα. Τι σου λείπει όμως η γνώση. Είναι εδώ πέρα στο Infineye. Οπότε ας υποθέσουμε ότι θα μάθετε να πουλάτε κάτι το οποίο οι πελάτες το αγοράζουν με 50 δολάρια στο eBay, στο Amazon, στο Google, στο Facebook. Δεν έχει σημασία που. Τιμή αγορά με εκτός μετά από κουπόνια σε κάποιο χοντρέμπορο, σε κάποιο site λιανικής με έκπτωση 30 δολάρια. Μείον τι κρατήσει. Στην προκειμένη περίπτωση, eBay και Amazon που διαφημίζονται για μα, γιατί πληρώνονται με το που πουληθεί κάτι, Μα μένει ένα καθαρό κέρδο στην τσέπη μα ή στο paypal λογαριασμό μα ή στο ηλεκτρονικό μα πορτοφόλι 12,5 δολάρια. Αν μάθουμε αυτό να το κάνουμε μία μισή φορά σχεδόν την ημέρα, ούτε δύο φορέ. 1,7. Πόσο, πόσο κάνει ε, 50 πωλήσει το μήνα. Όχι. Ναι, σχεδόν δύο. Α πούμε δύο φορέ. Μα ε, βγάζει σχεδόν 625 πιθανό κέρδο σε δολάρια το μήνα. Πόσο είναι ο βασικό μισθό. Πώ λέει, με πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Κάντε τι αναλογίε. Στην Ελλάδα, μιλάω πάντα. Αν αυτό γίνεται καλύτερο, εκπαιδευτείτε και τον επόμενο μήνα το κάνετε επί δύο φορέ, είδετε ένα πολύ καλό αντικείμενο καυτό που πουλάει καθημερινά, μπορεί να φτάσετε και σε, ακόμα σε τετραψήφια κέρδη το μήνα. Πάρα πολλοί μαθητέ μα, πάρα πολλοί εκπαιδευτέ μα το κάνουν πράξη καθημερινά, ακόμα και νέα άτομα που ξεκινήσανε λίγου μήνε πριν. Α δούμε κάποια αποτελέσματα των μελών μα στο ηλεκτρονικό εμπόριο να μπαίνετε στο κλίμα, τι πουλάει και ποιο είναι το περιθώριο κέρδου ακριβώ. Εδώ να ένα set με βάρη, όπου πούλησε ένα από του μαθητέ μα, από του εκπαιδευτέ μα. Πώληση 120 δολάρια στο eBay, βλέπετε, κάθετο 5 sold, 5 φορέ. Αγοράστηκε μετά από το Amazon. Αυτό που ακούστηκε μια πώληση στο Amazon. Ε, Πουλήθηκε στο αγοράστηκε από το Amazon στα 78,98 με ένα περιθώριο και μετά τι κρατήσει 25 δολάρια. Επί 5, 125. Ακόμα και να πουλάτε χωρί να σα νοιάζει ο ανταγωνισμό. Γι' αυτό και είμαστε καλύτεροι 6 με 7 φορέ σε eBay και Amazon από τον μέσο seller. Κάτι που, που πουλήσαμε στην υπερδιπλάσια τιμή, πουλήθηκε 400 δολάρια, 3,99 Αγοράστηκε μετά 177, 175. Μείον τι κρατήσει, μα έμεινε ένα καθαρό κέρδο 163 δολάρια, δηλαδή σχεδόν 93% της τιμής αγοράς. Και αν εκμεταλλεύεται κάποιος τις τάσεις και τα trends όπως λέμε, όπως τώρα ήταν η εποχή για έπιπλα κήπου, τώρα έρχονται και άλλα πράγματα, δεν θα τα πούμε σήμερα, τα μυστικά μας τα έχουμε σε εκπαιδεύσει μας για τους μαθητές μας. Ένας λοιπόν από τους μαθητές μας κατάφερε στην εποχή που πουλούσαν τα έπιπλα να πουλήσει αυτό το σετ 23 φορές τη στιγμή που μου έδωσε αυτή τη φωτογραφία στα 1047 δολάρια αργότερα, αφού πουλήθηκε, αγοράστηκε από τον προμηθευτή στα 6,79 με ένα περιθώριο κέρδου, καθαρού κέρδου 280 δολάρια στην πώληση. Επί 23 φορέ, και αν το είχατε αυτό επί 10 φορέ το μήνα παρόμοια αντικείμενα, αν το είχατε 100 listing παρόμοια, 100 αγγελίε και αυτέ με στον χρόνο. Για πόσα χρήματα μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Αυτό που υπάρχει είναι μελέτη, Γνώσει, εμπειρία και καθημερινή δουλειά. Ο καθένα φτάνει εκεί που θέλει. Πώ λειτουργεί στην πράξη λοιπόν, το πρώτο κομμάτι όπου κάποιο μπορεί να ασχοληθεί με το Infinia. Το Infinia, όπω είπα, είναι ένα οικοσύστημα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν είναι μόνο πουλάω ακριβά, αγοράζω φτηνά. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Απλά αυτό είναι το μοντέλο όπου έχει δώσει λύση στην κρίση και σε πάρα πολλού ανθρώπου ανά τον κόσμο, ειδικά στη Νότια Ευρώπη, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, όπου κάποιο δυσκολεύεται. Να χτίσει μια επιχείρηση από το μηδέν ή υπάρχουν αντικίνητρα να κάνει στην Ελλάδα τη χώρα του μια δικιά του επιχείρηση. Οι πελάτε λοιπόν προσγειώνονται στο online καταστημά μα, στο eBay, στο Facebook, στο Google, στο Amazon. Μα πληρώνουν μέσω PayPal, μέσω κάρτα, εξασφαλίζουν τα λεφτά μα, δεν παίρνουν λεφτά στο χέρι, ούτε κρατήσει, ούτε προπληρωμέ, ούτε επιταγέ. Όλα γίνονται 100% online, άρα τα χρήματά μα είναι ασφαλή. Εμεί λοιπόν με του μα ευθυντοποίηση, όπω μου ήρθε και εμένα πριν από λίγο στο κινητό μου για την πώληση στο Amazon, πάμε. Στον προμηθευτή μα, όπου από πριν έχουμε βρει το προϊόν σε πολύ χαμηλότερη τιμή, δίνουμε τα στοιχεία του πελάτη, επιλέγουμε να πάει χωρί αποδείξει, πάει λοιπόν απλά ένα κουτί μέσω UPS, μέσω FedEx, μέσω Royal Mail, οποιαδήποτε υπηρεσία courier, χρησιμοποιεί ο προμηθευτή, πάει στο προ... το προϊόν στον πελάτη στην ώρα του. Αυτό που ζήτησε, ο προμηθευτή είναι υπεύθυνο, να πάει σπασμένο. Αν αλλάξει γνώμη ο πελάτη, εμεί απλά τι κάνουμε, το customer support. Επιβλέπουμε τη διαδικασία. Δεν ακουμπάμε προϊόν, δεν πιάνουμε προϊόν. Δεν ξέρουμε τον πελάτη, δεν πάμε στον πελάτη, δεν πάμε καν στον προμηθευτή. Τα κάνουμε όλα 100% online. Είναι τόσο απλό. Α δούμε λοιπόν τα 7 βήματα κερδοφορία με το Infinite. Τα πρώτα 7 που προτείνουμε σε κάποιον που θα ξεκινήσει σήμερα για να είναι στην εκπαίδευσή μα μεθαύριο και να έχει άμεσα κέρδη ακόμα και τι πρώτε του εβδομάδε, τον πρώτο του μήνα. Βρίσκουμε ένα καυτό αντικείμενο με την εκπαίδευσή μα. Όπω αυτό το ποδηλατσάκι το ξύλο για παιδάκια. Το συγκεκριμένο είναι στο Amazon να το προϊόν. Βλέπουμε με την εκπαίδευσή μα και τι στρατηγικέ μα πόσο πωλείται στο eBay, πόσο το πουλάει ανταγωνισμό, πόσο το έχουν αγοράσει οι πελάτε για να το βάλουμε κι εμεί σε παρόμοια τιμή. Παίρνουμε μετά το URL, όπω λέγεται, δηλαδή το link, τον σύνδεσμο του προμηθευτή μα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Amazon. Το κάνουμε επικόλυση στο σύστημά μα το Infinity. Eye. Διαλέγουμε πώ θέλουμε να φαίνεται η αγγελία μα σύμφωνα με του κανόνε του eBay για να έχουμε περισσότερη προβολή από του ανταγωνιστέ μα. Επιλέγουμε εκεί που λέει keyword, βάζουμε μια λέξη κλειδί σχετική. Kid scooter, Kid bike, οτιδήποτε. Ό,τι λέω, ο τίτλο του, του προμηθευτή. Και από κάτω που λέει suggested keywords, επιλέγουμε τι καυτέ λέξει κλειδιά που ψάχνουν οι πελάτε στο eBay για να κάνουμε ακόμα πιο πολλέ πωλήσει από του υπόλοιπου πολιτέ. Όλα τα στοιχεία του προϊόντο τη αγγελία εισάγονται αυτόματα, εισάγονται φωτογραφίε, η περιγραφή, τα στοιχεία. Αν θέλουμε, τα αλλάζουμε και όλα να φαίνονται πιο μοναδικά. Και μέσα σε 7 βήματα, σε λίγα λεπτάκια, αν είμαστε και γρήγοροι, το μαθαίνουμε και το κάνουμε μέσα σε δύο λεπτά. Η αγγελία μα είναι έτοιμη. Εδώ είναι η προεπισκόπηση και σε λίγα λεπτά είναι προ πώληση στο eBay και στο Google, αν θέλουμε. Επίση, έχουμε και ένα εργαλείο έρευνα αγορά. Εφόσον βρήκαμε ένα καυτό αντικείμενο, γιατί να μην βρούμε παρόμοια για τη συγκεκριμένη περίπτωση παιδικά ποδηλατά και αμαξάκια να πουλήσουμε, αφού βλέπαμε ότι είναι κάτι που πουλάει εκεί έξω. Άρα, βρίσκουμε εδώ στο Amazon Αγγλίας ή Αμερικής, έχουμε και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για, την, και για, το κομμάτι της Αμερικής, να πουλάτε και στις διαγορές, οπότε να δέχεστε κέρδη και σε δολάρια και σε λίρες, να μην έχετε ανάγκη. Και με ένα κουμπάκι πάλι, με 7 βήματα που λέει Build eBay Listing, το ανεβάζουμε στο eBay. Γιατί αυτό που κάνει διαφορά στο Infini.ai είναι ότι βλέπουμε τι έχουν ανάγκη οι μαθητές μας. Βλέπουμε τι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που μα εμπιστεύονται εδώ και τόσο καιρό, που θέλουν να αναπτύξουν τι επιχειρήσει του και τι ανάγκε έχουν για να κάνουμε τη δουλειά του πιο κερδοφόρα και λιγότερο χρονοβόρα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είστε ώρε, αυτό που ακούω συνέχεια, ώρε πάνω από τον υπολογιστή μου. Να ελέγχω τι παραγγελίε μου, να βλέπω το στόκ μου, όλα αυτά τα πράγματα τα χρονοβόρα που μα τρώνε χρόνο από την οικογένεια και τι συνηθίε μα. Γιατί ναι, μεν είναι εργαλεία ε, δουλειά από το σπίτι, αλλά θυμασία έχει να έχει ελεύθερο χρόνο να κάνει αυτά που αγαπά. Έτσι λοιπόν στο Infinity έχουμε μοναδικά εργαλεία για κάθε κομμάτι τη επιχείρησή μα Τρόπο επικοινωνία με του πελάτε, να ανεβάζει αυτόματα listing στο eBay όπω δείξαμε, στον Bonanza, στο Google, στο Google δηλαδή, πώ να επιβλέπει την επιχείρηση στο Amazon, να τσεκάρει το stock σου και στο Amazon και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που εκεί έξω κάποιο θα πληρώνει πολλέ εκατοντάδε δολάρια το μήνα και χιλιάδε δολάρια το χρόνο. Εμεί τα δίνουμε δωρεάν μόνο στα μέλη μα. Έχουμε και το Infinite Tracking System, πολύ απλά αυτό που κάνει, παρακολουθεί το stock των προϊόντων μα στον προμηθευτικό, εμεί έχουμε επιλέξει. Έχουμε όλε τι λύσει λοιπόν πλέον ώστε κάποιο να λειτουργεί μια αυτοματοποιημένη κερδοφόρα επιχείρηση. Και απόδειξη είναι το screenshot από τα μέλη μα που μα εμπιστεύονται για τι επιχειρήσει του στο eBay και στο Amazon και στο Bonanza. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Δεκέμβρη του 2015, μέσα Δεκέμβρη 2015, δειλά-δειλά και αρχίσαμε να εμπλουτίσουμε το site με εργαλεία, με εκπαιδεύσει και με του top leaders και ηγέτε του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκόσμια να φτιάξουμε ένα μοναδικό οικοσύστημα. Και το καταφέραμε. Γιατί από τον Ιούνιο και μετά, κοιτάξτε, μέχρι και τέλη Αυγούστου, πριν από λίγε ημέρε, το Infiniai παρακολουθεί με επιτυχία πάνω από 17 εκατομμύρια αγγελίε, 17 εκατομμύρια listing των μελών μα σε eBay. Δεν είμαι τεχνικό, δεν είμαι προγραμματιστή, αλλά με το μικρό μου μυαλό, εγώ την παλά χρησιμοποιώ, τα κάνω πράξη. Καταλαβαίνω τι τεχνική υποστήριξη, ε, ανθρώπου, manpower χρειάζει και εμπειρία για να μπορεί να διαχειρίζεσαι 17 εκατομμύρια αγγελίε ενεργέ των μελών. Που ανά λίγα λεπτά, ανά λίγες ώρε, ελέγχει το στόκ, αλλάζει τιμέ, όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται για να λειτουργήσει μια κερδοφόρα online επιχείρηση. Α δούμε λοιπόν τα επίπεδα. Πώ ξεκινάει κάποιο το Infinity. Eye? Γιατί σήμερα δεν είναι εκπαίδευση, σήμερα είναι μια εισαγωγή, μια ενημέρωση και προετοιμασία για την εκπαίδευση σε δύο μέρε. Το Prime είναι το επίπεδο του αρχάριου. Κάποιου ή κάποια η οποία ποτέ δεν είχε αγοράσει κάτι. Μπορεί να έχει αγοράσει κάτι από το eBay ή κάτι από ένα store στο Facebook. Αλλά μέχρι εκεί. Ή κάποιο ο οποίο ξεκίνησε να πουλάει στο eBay, αλλά δυσκολεύτηκε. Κάπου κόλλησε ή στο Amazon. Έχουμε λοιπόν όλη την βασική υποστήριξη για οποιονδήποτε από πουδήποτε, αρκεί να μπορεί να συνεργαστεί με το eBay, με το Amazon, με το Google φυσικά. Από Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, όλοι μπορείτε. Οπότε μαθαίνετε πώ να ξεκινήσετε σωστά και με κέρδη έναν eBay λογαριασμό έναν Amazon λογαριασμό και έναν Google λογαριασμό. Με λίγα λόγια, να δέχεστε κέρδη και να έχετε πωλήσει από τρει διαφορετικέ βασικέ πηγέ. Και όπω είδατε, ήταν από τι μεγαλύτερε στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχετε πρόσβαση στα εργαλεία που δείξαμε. Το πώ να ανεβάσετε στα αγγελίε, πώ να παρακολουθείτε το στόκ. Έχετε πρόσβαση στι ηλεκτρονικέ μα εκπαιδεύσει και στα ελληνικά και με ελληνική υποστήριξη. Οτιδήποτε χρειάζεται σαν αρχάρι να γίνετε επαγγελματίε. Και μετά εξελίσσεται στο search, είναι το επίπεδο του επαγγελματία. Όπου κάποιο μπορεί με part με απασχόληση να έχει υπερ full time εισοδήματα, φυσικά όχι σε μια εβδομάδα, όχι σε ένα μήνα, αλλά μπορεί να το χτίσει. Γι' αυτό και αν είναι από κάτω λέει includes all prime training tools. Σε κάθε επίπεδό μα λοιπόν, για να σα βοηθήσουμε, περιλαμβάνονται και τα προηγούμενα. Έτσι δεν χρειάζεται να πληρώνετε 5, 6, 15 συνδρομέ. Με μία είστε all inclusive που λένε στα ξενοδοχεία του στη Ρόδο. Λοιπόν, οπότε περιλαμβάνονται και τα προηγούμενα και, τα, και το prime τα βασικά, είτε, είτε έχετε εμπειρία. Καιρό στο eBay. Γιατί να μην έχετε πρόσβαση και σε κάποιε γνώσει που σα λείπουν στο Amazon στο Google ή το πώ να διαφημίσετε online. Όλα είναι εκεί πέρα λοιπόν, τα βασικά. Εδώ είναι το κάτι παραπάνω. eBay Advanced. Έχετε φρέσκια, που πριν από λίγε ημέρε την ανανεώσαμε και στο Facebook, φρέσκια εκπαίδευση πώ να στήσετε ένα επαγγελματικό eBay Store για επαναλαμβανόμενε πωλήσει και να είστε σε αυτό που λέγαμε πριν στι 6 φορέ παραπάνω από τον μέσο eBay πολιτή. Μαθαίνετε στο WooCommerce πώ να στείστε ένα δικό σα e-store από την αρχή, χωρί κόστο, χωρί τίποτα και χωρί προϊόντα, και να το διαφημίσετε στι πρώτε σελίδε του Google. Έχετε πρόσβαση ακόμα πώ και να πουλάτε προϊόντα στου τοίχου άλλων ανθρώπων στο Facebook. Αυτό που δείχναμε πριν. Πώ να έχετε μια έξτρα πηγή λοιπόν εισοδήματο από τα social media, όχι κάνοντα like και ανεβάζοντας selfies, αλλά πουλώντα προϊόντα στοχευμένα σε πελάτε οπουδήποτε και αν συστέλλετε. Έχετε πρόσβαση σε εξειδικευμένη Amazon εκπαίδευση πώ να πουλάτε τα ίδια αντικείμενα δεκάδε φορέ ακόμα και μέσα στην μέρα, όπω είδατε κάποια μέλη μα όπω ο τάσος, με 122 και πολύ σε μία μέρα. Και άρα πάρα πολλά πράγματα για να στήσετε μια full time επιχείρηση στο ελεκτρονικό εμπόριο που θα σα αποφέρει σοβαρά εισοδήματα. Και τέλο είναι το Excel, όπου έχετε πρόσβαση σε όλο το Infiniai, σε οτιδήποτε και αν κάνουμε online εκπαιδεύσει, σε όλε τι γλώσσε, όλα τα εργαλεία. Φυσικά και περιλαμβάνονται bonus οι προηγούμενε δύο εκπαιδεύσει για να έχετε πρόσβαση σε όλα. Ακόμα και να ξεκινήσετε πρώτη μέρα στο Excel. Εκεί λοιπόν μαθαίνετε εκτό από τα προηγούμενα που είπαμε, Πώ να πάτε κατευθείαν στην πηγή. Πώ να βρείτε τον κατασκευαστή του κάθε προϊόντο και από το να κάνει του μεταπολιτέ, να πάτε κατευθείαν στο εργοστάσιο, να μιλήσετε με τον κατασκευαστή, είτε είναι Κινέζο, στο Alibaba, είτε είναι Αμερικάνο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να βάλετε δικιά σα φωτογραφία, το δικό σα λόγο και από εκεί που κάτι ε, το αγοράζετε 10 δολάρια και το πλάτε 20, να το αγοράζετε 1 δολάριο και το πλάτε 20 πάλι. Άρα, ποιο επομίζεται όλα τα ενδιάμεσα, τα κέρδη, ποιο μάλλον τα παίρνει εσεί. Γι' αυτό έχουμε και εξειδικευμένη εκπαίδευση πώ να τα κάνετε όλα βήμα-βήμα. Και -βήμα. έχουμε και πάρα πολλού Έλληνε όπου το κάνουμε πράξη καθημερινά. Φυσικά έχουμε και ελληνική υποστήριξη. Ναι, μεν έχουμε ένα Google Translator για να βλέπετε όλα στα ελληνικά. Έχουμε ξεκινήσει και κάποιου υπότιτλου. Αλλά αυτό που έχετε πρόσβαση άμεση είναι ένα πλήρη Facebook κλειστό Secret Group με συγκεκριμένε εκπαίδευσει, πρόσβαση άμεσα σε όλους τους top εκπαιδευτέ μας, όπου όταν έχετε μια απορία, βλέπετε τα μέλη μας, τη λένε, βλέπετε τα αρχεία μας, βλέπετε τα post τα καθημερινά, συμμετέχετε, έχουμε ένα interaction, οπότε με λίγα λόγια, μαθαίνετε από τους καλύτερους. Είναι ο πιο γρήγορο τρόπος για να φτάσετε το στόχο που εσείς θέλετε. Και έχουμε πρόσβαση λοιπόν, άμεσα έχετε πρόσβαση στο Masterclass Series, είναι μια εβδομαδία συνεχώς, συνεχώς αναπτυσσόμενη εκπαίδευση, όπου αυτό που εγγυάται είναι ότι, ότι αν την παρακολουθήσετε, και προσέχτε να την παρακολουθήσετε και να την κάνετε πράξη. Θα έχετε αποτελέσματα ακόμα και από τον πρώτο σα μήνα. Το έχω δει προσωπικά να συμβαίνει εδώ και σχεδόν τρία χρόνια πάρα πολλέ φορέ. Αλλά το έχω δει επίση και να μην συμβαίνει. Από άτομα τα οποία ξεκινήσανε και δεν την παρακολουθούσαν ποτέ. Ξεκινήσανε και δεν κάναν πράξη αυτά που λέγαμε. Δεν χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία μα, το παρατήσανε. Οκ. Okay. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι, εφόσον είναι δικιά σα επιχείρηση, εξαρτάται αποκλειστικά από εσά. Εμεί αυτό που ξέρουμε είναι ότι αν μα ακολουθήσετε, θα έχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα ακόμα και από εμά που ξεκινήσαμε πριν από 3,5 25 2,5-3 χρόνια. Οπότε, πώ θα πηγαίνουν τα μέλη μα. Δεν θα σα δείξω τι κάνουν τα μέλη μα στην Αμερική, στον Καναδά ή στην Ασία ή στην Ευρώπη, αλλά συγκεκριμένα τι κάνουν από την Ελλάδα και την Κύπρο τη κρίση. Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν έχω δει πάρα πολλού ανθρώπου από το 0 να φτάνουν πάρα πολύ ψηλά. Αλλά κοιτάξτε τι κάνουν μέλη μα πριν από λίγε ώρε και πριν από λίγε μέρε και εβδομάδε. Ο Άκη, πρώτη πόλη στο eBay σε λίρε επί Brexit. Δίπλα ο Κόμι, άλλε δύο πωλήσει. 9 Ιουλίου ο Παναγιώτης, 6 πωλήσεις σε 190 λίρε ο τζίρο του. Δίπλα ο Πάνο 9 Ιουλίου, ίδια μέρα, άλλα 34 δολάρια στην αγορά τη Αμερική. Ο Θεόφιλο, δύο πωλήσεις σε λιγότερο από 24 ώρε. Ο Μιχάλης, ε, τι λέει, πρώτο μήνα, 22 πωλήσεις, 519 δολάρια ο τζίρο του. Ο Ανδρέα δύο μέρε τοποθέτησε ένα προϊόν, το πούλησε 9 φορέ σε τρία διαφορετικά χρώματα και δεν το πιστεύει. Ο Αδάμ, βλέπουμε κάτω, ε, 248,73 δολάρια σε 31 ημέρε. Ο Σπύρο, ενώ έβλεπε μια εκπαίδευση, μέσα σε λίγα λεπτά προ 5 λεπτών συνέβη αυτό. 129,99 δολάρια πώληση στο Amazon. Οπότε είναι εκπαίδευση που σα πληρώνει κιόλα. Γιατί μαθαίνετε να βγάζετε χρήματα και όχι να παίρνει ένα πτυχίο. Ο Κώστας. Ξεκίνησε και αυτό στο Amazon να πουλάει πριν από 12 μέρε και βλέπουμε κάτω η πρώτη του επιταγή από το Amazon 435,26 δολάρια. Και δίπλα ο Ευάγγελο Σούφη, τέταρτη μέρα στο Amazon με ένα μόνο λίστη, μια αγγελία δηλαδή, 13 πωλήσει. Και το δεύτερο που ανέβαζα, 14η, σε 4 ημέρε. Ο Νίκο, 6 Αυγούστου, πώ πήγε λοιπόν ο Αύγουστο για τα μέλη μα, 13 sold, 13 πωλήσει. Ο Βασίλη δίπλα, σε 23 ώρε, 3 άνθρωποι το είδανε, ένα το αγόρασε. Ο Γιώργο, 12 Αυγούστου, μία, δύο, α μία μέρα πριν. Σε τρει μέρε λοιπόν, μία, δύο, 3, τέσσερι πωλήσει. Και ο Τάσο δίπλα, από ό,τι βλέπω είναι ανά λίγα λεπτά και λίγε ώρε. Μία, δύο, τρει, τέσσερι, εφτά πωλήσει σε λίγε ώρε. Ο Σωτήρη, 25 Αυγούστου, διακοπέ τέλο, ξεκίνησαν ε, οι στον τη ξεκίνησαν και τα σχολεία εκεί εδώ από τον Αύγουστο, πωλήσει. Ο Κόμις, πάλι δίπλα, σε ένα μεταγενέστερο post. Η Δουλειά μα βλέπετε να αναπτύσσεται. 13, 13 πωλήσει. Υψηλά κέρδη με τα εργαλεία μα. Ο Μιχάλη ξύπνησε 81 δολάρια πλουσιότερο λέει: Γιατί σημασία δεν έχει πού βρίσκεσαι, αλλά πού βρίσκονται οι πελάτε Με την Αμερική έχουμε 5, 6, 8 ώρε διαφορά, αναλόγω σε ποια πολιτεία είναι οι πελάτε. Εμεί κοιμόμαστε: το eBay δουλεύει και το Amazon. 30% στην τιμή αγορά. 81 δολάρια κέρδο. Η Τατιάνα σε μια μισή ώρα κέρδο 84, σχεδόν 85 δολάρια. Ο Γιάννη Ανδρέου με το LC το εργαλείο μα που δείξαμε πριν, με τα 7 βήματα, 400 δολάρια κέρδο σε μία πώληση. Η υψηλά κέρδη με την εκπαίδευσή μα. Ο Παύλο Αρκά από Κύπρο, μέσα σε λίγε μέρε, βλέπουμε εδώ πέρα μία-δύο πωλήσει και εδώ πέρα μία-δύο-τρει δεξιά, επί Brexit. Ο Γιώργο Δελατόλα, τη μία μέρα γύρω 1.200 δολάρια, μια μερα γυρω δολαρια εβδομάδα με δεπόμενη σε 24 ώρες 1.266. Όσο λοιπόν μένετε μαζί μα, ακολουθείτε τα μυστικά μα και τα εφαρμόζετε, θα έχετε τέτοια και καλύτερα αποτελέσματα. Προσωπικά έχω την ευλογία από εδώ που ξεκίνησα να μην υπάρξει μία μέρα χωρί μία απόλυση. Δεν υπάρχει καλύτερη ευλογία για κάποιον που ασχολείται με το εμπόριο. Κατερίνα Κυπρέου, κάτι που πούλησε σχεδόν 2.000 δολάρια, αγοράστηκε με τα 1.100, μείων τα, τα fees τη κρατήση Μπέ και PayPal, 571 δολάρια καθαρό κέρδο. Ο Τάσο, που είδαμε και πριν, 2.800 δολάρια το πούλησε, μείον αφήσει με το κόστος, 675 δολάρια κέρδο σε μία μονοπόληση. Και ο Κωνσταντίνο Παγιοργίου στην αγορά του Βασιλού αυτή τη φορά σε λίρε, κάτι το πούλησε 4.398, μείον αγορά, μείον ταφή, 610 λίρε καθαρό κέρδο, ένα σχεδόν δύο βασικοί μισθοί μέσα σε μία πώληση. Και εδώ πέρα βλέπουμε. Την βάζω, την ξέρω προσωπικά από Κύπρο, εδώ είναι η σελίδα τη. 451 πωλήσει σε έναν μήνα στο Amazon. 9.659 δολάρια και δηλαδή, το κέρδο. 2.665 κέρδο σε ένα μήνα. Και μακροπρόθεσμη επιτυχία, γιατί μα έχετε εδώ πέρα, ξέρετε, όχι τα κάνετε σε ένα μήνα, σε 6 μήνε, ένα χρόνο. Αλλά τι μπορείτε να κάνετε, αν μείνετε αρκετό καιρό μαζί μα, μεγαλώστε την εμπειρία σα, τα προϊόντα σα και γίνετε καλύτεροι. Εδώ βλέπουμε τον Αντώνη, μελά από Κύπρο, μέσα σε 60 μέρες 579 αντικείμενα πουλήθηκαν τζίρου αξίας 46.000 δολαρίων. Εδώ λέμε λοιπόν το Πασχάλι, συνολικά σε πόσο καιρό, σε κάποιους μήνες που έχει ξεκινήσει, 1023 αντικείμενα, 44.000 λίρες ο τζίρος. Εδώ πέρα ο Ευάγγελος Σούφης, μέσα σε 60 μέρες, 1340 πωλήσει. Αυτό δεν είναι σε μια νύχτα, έγινε μετά από εμπειρία, από γνώση, από δοκιμασίες και φυσικά μέσα από το Infiniai. Και εδώ ένα άλλο μέρο μα, μια μακροπρόθεσμη επιτυχία στο Amazon. Αντικείμενα που τα έχουμε κρύψει για λόγου ασφαλεία. Τα μυστικά μα είπαμε μόνο με τα μέλη μα στο κλειστό μα group και σε εκπαιδεύσει των μελών μα. Από τρία μόνο αντικείμενα, το κέρδο που ήρθε συνολικά από το που ανεβήκανε στο Amazon ήταν 20.640 δολάρια. Για κάτι που ποτέ δεν ακουμπήσαμε, ποτέ δεν θα στείλουμε, ποτέ δεν θα δούμε. Οπότε, πέντε εύκολα βήματα. Ξεκινήστε άμεσα σήμερα, τώρα στην ομάδα μα. Ξεκινήστε με τα εργαλεία μα, να είστε κάθε live εκπαίδευση. Σημειώστε το νούμερο 4, ένα μυστικό που έχουμε δει, να ανεβάζετε κάθε μέρα 5 με 10 νέα αντικείμενα προσπόληση σε τουλάχιστον δύο πλατφόρμε. Εμεί προτείνουμε eBay και Amazon. Αν θέλετε και Google, και Google. Έχουμε πρόσβαση σε όλα από το πρώτο και όλα σε επίπεδο. Και το πιο σημαντικό, μπείτε στην αποκλειστική εκπαίδευση σε λιγότερο από 48 ώρε από τώρα, την Τετάρτη, 8 ώρα Ελλάδο. Και α δούμε ένα τελευταίο κομμάτι για μόλι 5 λεπτά, να πάμε και σε ένα πεντάλεπτο QA. Το πώ μπορεί κάποιο παράλληλα με τα κέρδη του στο ηλεκτρονικό εμπόριο να φτάσει όχι μόνο να ξεκονομεί τι συνδρομέ του, όχι μόνο να μπορεί να γίνει εκπαιδευτή μα αν θέλει, αλλά να μπορεί να χτίσει και μια παράλληλη μεγάλη επιχείρηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά οπουδήποτε μπορεί κάποιο να έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή μέσω του Infinite, Eye, παράλληλα με τα κέρδη του στο eBay και Amazon. Έχουμε λοιπόν τρία επέδα συνδρομών για να συνοψίσουμε. Prime, Μόλι 49,95 ο μήνα. Όταν εκεί έξω, χαλάμε 100 ευρώ σε ένα Σαββατοκύριακο για κάτι που δεν μα φέρει ποτέ χρήματα. 49 δολάρια ο μήνα για να ξεκινήσετε με τα τρία βασικά πράγματα: eBay, Amazon και Google. Τα εργαλεία μα και τη βασική εκπαίδευση σαν αρχάρι να έχετε ένα πολύ καλό, αν θέλετε, εσεί εισόδημα. Search. Περιλαμβάνει μπόνου στα 50 δολάρια του Prime, περιλαμβάνονται μέσα και με 149 δολάρια ο μήνα. Έχουμε εκπαίδευση του επαγγελματία για να πουλάμε και Facebook και Google. Και στο Amazon πιο προχωρημένα και οτιδήποτε άλλο θέλουμε στο eBay. Excel 399 με μπόνους στα 200 δολάρια πάνω Prime και Search για να χτίσουμε μια παγκόσμια online αυτοκρατορία. Όλε οι γνώσει εκεί μέσα είναι από ανθρώπου που τα έχουμε κάνει πρώτα πράξη, έχουμε εμεί ίδια αποτελέσματα και απλά δίνουμε απλόχερα το τι κάνουμε. Γι' αυτό και έχουμε και έξτρα χωρί καμία απόλυτο υποχρέωση και κόστο. Ελληνική υποστήριξη μόνο για τα μέλη μας. Τώρα, για το πλάνο ανταμοιβών. Αυτό που ισχύει για κάποιον που θέλει να εξοικονομήσει ξεκο... τη συνδρομή του, να γίνει εκπαιδευτή μα και αν θέλει να μεγαλώσει μέσα από το δικτυακό marketing, όπω μεγαλώνουν όλε οι εταιρείε παγκόσμια, έχουμε κάνει το εξή πάρα πολύ απλό. Ένα δολάριο ισοδυναμεί με ένα business volume. Το λέμε BV στα αγγλικά. Πώ αυτό ισοδυναμεί με χρήματα. Οι πιο πολλέ εταιρείε, κάνουν τη ζωή δύσκολη των μελών, γιατί βάζουν κάποια bonus 7, 8, 10, που κανεί δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρουν καν πώ πληρώνονται οι άνθρωποι. Εμεί αυτό που κάναμε, το απλοποιήσαμε σε μόνο μία σελίδα. Νούμερο 1. Jump start. 25%. Για κάθε άτομο που μα ρωτάει και ξεκινάει στον Ιφινιάη, για κάθε συνδρομή που θα πληρώνει, την πρώτη φορά. Το 25% μου το επιστρέφει τον Ιφίνια σε μένα επειδή εγώ τον βοήθησε και ξεκίνησε. Πρακτικά, αν κάποιο ξεκινήσει στο Excel που είναι 400 δολάρια ο μήνα, το 25% είναι 100 δολάρια. Οπότε, εγώ μόλι εξοικονόμησα για παράδειγμα δύο συνδρομέ στο Prime ή έβαλα 100 δολάρια στην άκρη. Νούμερο 2. Milestones είναι τα bonus ηγεσία. Έχουμε κάποια επίπεδα για του ηγέτε μα. Manager, Regional Manager, National και Global Manager τα πρώτα τέσσερα, Τα σημαντικά. Για κάθε φορά που φτάνει σε ένα επίπεδο, έχετε ένα extra bonus από 50 μέχρι 500 δολάρια. Αθρηστικά, αν το κάνετε, είναι 1000 δολάρια μία φορά. Και όχι μόνο αυτό. Ενθαρρύνουμε την ομαδική δουλειά milestone checkmatch. Βοηθάμε του ανθρώπου μα, γι' αυτό και όσοι μα ρωτάνε για ποιο λόγο μοιράζει τα μυστικά σα, δεν θα υπάρχει κορεσμό στην αγορά. Κορεσμό δεν υπάρχει ούτω ή άλλω. Το Amazon έχει εκατομμύρια προϊόντα. Προσωπικά έχω και τα δικά μου προϊόντα. Κάθε μέρα μπαίνουν χιλιάδε νέα προϊόντα. Δεν υπάρχει κορεσμό. Αυτό όμω που υπάρχει στου κάποιου που αναρωτιούνται είναι για ποιο λόγο να μοιραστώ το τι εγώ κάνω με άλλου ανθρώπου. Γιατί πολύ απλά μπορεί να κερδίσει από αυτό. 20% level 1, 10% level 2. Τι σημαίνει αυτό, ότι για κάθε μπόνους που φτάνουν τα μέλη προς... που έχουμε συστήσει στο πρώτο μας επίπεδο, μέχρι 1000 δολάρια που είδαμε πριν, το 20% μου το επιστρέφει εμένα τον FMI, του sponsor, δηλαδή 200 δολάρια. Για κάθε άτομο που θα βοηθήσω στο δεύτερο επίπεδο, για να μεγαλώσει η ομάδα μου, 10% στα 1000, 6%$ δολάρια μία φορά. Νούμερο 3, Infinity Pay. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό και ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με οποιοδήποτε το άλλο πλάνο ανταμοιβώνει εκεί έξω. Το δικτυακό μάρκετινγκ. 10% αλλά όχι μέχρι το 5ο, όχι μέχρι το 10ο, 20ο επίπεδο, στο άπειρο. Είπαμε, χτίζει δεκάτη για να μείνει. Όχι σε ένα μήνα, όχι σε ένα χρόνο. Προσωπικά με σε αυτή τη δουλειά σχεδόν 3 χρόνια. Και χτίζουμε ομάδε και εκπαιδεύουμε ανθρώπου σε τουλάχιστον 7 χώρε πλέον. Το 10% ο 20 επιπεδο λοιπόν στο δίνει η εταιρεία για όλη την οργάνωσή σου οτιδήποτε έχει χτίσει. Ανάλογα με το επίπεδο που είσαι. Η Infinity Match είναι το bonus στο bonus το 3 που είδαμε. Για κάθε άνθρωπο, προσωπικό δικό σου που ξεκίνησε μαζί σου, τον βοηθά να πάρει το Infinity Pay του, το 10% στην παραγωγή του, ανάλογα με το επίπεδο που είσαι δίπλα, που λέμε Regional Manager 5%, National 10% και ούτω καθεξή, το Infinity Pay σου επιστρέφει ένα extra bonus κάθε φορά που ένα άνθρωπο δικό σου παίρνει Infinity Pay. Για παράδειγμα, αν κάποιο δικό μου άνθρωπο πήρε 500 δολάρια το Infinity, Eye στο Infinity Pay του, και εγώ είμαι National Manager που λέει 10% το 10% του 550 δολάρια. Θα μου τα επιστρέψει το Infinite έξτρα στην επιταγή μου. Και αν είμαι director, αν είμαι ambassador και για κάθε άτομο που έχω στην οργάνωσή μου θα παίρνω αντίστοιχα μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα πρακτικά δεν υπάρχει και εδώ τα δάνεια. Και το νούμερο, α το πούμε 5, τα Infinity Benefits και το κλείσουμε εδώ το Rewards. να πάμε σε απορίε. Έχετε τη δυνατότητα να μπορείτε να χτίσετε την οργάνωσή σα όπω εσεί θέλετε. Μεταφέροντα ανθρώπου και business volume σε οποιοδήποτε σημείο τη οργάνωσή σα. Πολύ απλά, όπω το βλέπω εγώ. Α πούμε γεωγραφικά. Μπορεί να είμαι εγώ εδώ στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Ρόδο, να έχω έναν άνθρωπο στην Αθήνα, αλλά έχω και συνεργάτε στην Αθήνα. Επειδή εγώ δεν μπορώ να έχω και αυτόν τον άνθρωπό μου στην Αθήνα που μου μίλησε από το Facebook, του λέω: Κοιτά να δει, από το να στη Ρόδο, ξέρω αυτό στην Αθήνα. Και τον μεταφέρω κάτω από ένα συνεργάτη μου στην Αθήνα να μπορεί να μιλάει ή στο εξωτερικό ή οπουδήποτε και αν είναι. Οπωσδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε και όπω Οπότε πρακτικά δεν υπάρχει κανένα περιορισμό ανάπτυξη ομάδα, χρήση όλων business volume. Όλα αυτά υπάρχουν γραμμένα στο Infinia. Είναι και από το που ξεκινήσετε σαν partners, σαν εκπαιδευτέ να τα δείτε με την ησυχία σα. Εδώ πέρα είμαστε σήμερα για να δείτε την προοπτική του δικτυακού marketing, αλλά και ειδικότερα του ηλεκτρονικού εμπορίου, του e-commerce. Και φυσικά αυτό μπορεί να προχωρήσει και από απλό manager να γίνεται μέχρι και director, διευθυντή τη εταιρεία, όπου εκεί τα εισοδήματα είναι αρκετά καλά τετραψήφια όπω αρμόζουν σε έναν διευθυντή και αργότερα μπορεί να δικείτε πολλέ χώρε υπήρου και να φτάσετε μέχρι το επίπεδο του Ambassador, όπου εκεί πέρα τα εισοδήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολλέ φορέ ξεπερνάνε και εισοδήματα ετήσια κάποιου. Φυσικά όλα εξαρτώνται από την προσωπική επιτυχία του καθενό. Και αυτό που κάνει διαφορά εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για να πάμε στι απορίε μα, που μπορείτε από τώρα να τι γράφετε εκεί που λέει questions ή chat, θα το δείτε στο, στο webinar, στο μενού τη αίθουσα. Η διαφορά εδώ είναι ότι έχουμε σε όλη την Ευρώπη και από τι 7 χώρε που έχουν παρευρεθεί του καλύτερου και του πιο κορυφαίου εκπαιδευτέ. Στην Ευρώπη σίγουρα. Άνθρωποι οι οποίοι συνολικά του ευχαριστήκαμε και στο μεγάλο πανελλαδικό γεγονό live, εσεί θα του δείτε όλου σε webinar, σε replays, okay, και live σε αυτά που κάνουμε κάθε Τετάρτη και Σάββατο, έχουν βγάλει αθρηστικά και έχουν κάνει τζίρου σε eBay, Amazon και Google που έχουν ξεπεράσει αποδεδειγμένα και, τα έχω, δει και έχω δει κάθε έναν από αυτού τα 3 εκατομμύρια δολάρια σε πελάτε. Γνωρίζετε μερικού από αυτού, όπω τον Χρήστο από Θεσσαλονίκη, φοιτητή, πάνω από 350 πωλήσει, τζίρο 25.000 λίρε επί Brexit. Ο Παύλο Σάρκα τον είδαμε, το Printed Seller στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 500 και πωλήσει, 1.000 δολάρια ο τζίρο του. Ο Κώστο Κωνσταντίνου, επίση από Κύπρο, σε δολάρια αυτή τη φορά, οπότε έχετε του κατάλληλου ανθρώπου και στην Κύπρο, 150.000 δολάρια σε πωλήσει σε ένα χρόνο. Ο Γιώργος Δαντέλο από Τίνο. Το Prated DB Seller και αυτό. Είπαμε στην ομάδα μα έχουμε τους Stop. 1, 160, του καλύτερου. Του top. πωλήσει. 160.000 δολάρια ο τζίρο του. Χρήσο Μπάλλα. National Manager τη εταιρεία μα. 1.400 και πουλημένα αντικείμενα. Πάνω από 150.000 δολάρια ο τζίρο του. Και φυσικά έχει ανέβει και στο Rewards Plan σαν εκπαιδευτή που δείξαμε πριν. Ένα Μενελάου. Και αυτό από την Κύπρο από τη Λεμεσό. Φοιτητή στο εξωτερικό, γύρισε πίσω, ασχολείται χρόνια με το δικτυακό marketing, αλλά μέσα σε τρία χρόνια αυτό που κατάφερε με το eBay και το Amazon μαζί μα να κάνει πάνω από 200.000 δολάρια τζίρο, αλλά και να βοηθήσει άλλου ανθρώπου να κάνουν ακριβώ το ίδιο. Ο Νίκο Κυριακουλάκο, ανάμεσα σε eBay και Amazon, ξεχωριστά, αθρηστικά μάλλον, έχει, βγάλει πάνω από 2000, έχει κάνει πάνω από 2.250 πωλήσει, δεκάδε εκατοντάδε χιλιάδε δολάρια τζίρο του, εκπαιδευτεί επίση. Στο Infinii και στα live event θα τον δείτε στα επόμενα γεγονότα και στο back office σας σε replays. Μπάμπη Σαμαρόπουλο, εδώ και δύο χρόνια μαζί μα, από το κλασικό επιχειρηματικό κόσμο, μεταπίδευσε στο, στο, ηλεκτρονικό εμπόριο και αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη τίποτα. Ζει αξιοπρεπέστατα από την άνεση του σπιτιού του μέσα από πωλήσει σε eBay, Amazon, Αγγλία και Αμερική. Επίση εκπαιδευτή μα και από του ανθρώπου που βοηθήσανε να μεταπηδήσουμε με την ομάδα μα, να μεταπιδήσουμε από τα Capital Controls και να λειτουργούμε ασφαλώ στι επιχειρήσει μα. Ο Βασίλη Χατσάβα από Ρόδο ξεκίνησε δειλά-δειλά βλέποντα εμά. Αυτό που κατάφερε μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια να κάνει πάνω από 8.000 πωλήσει και ο τζίρο του ξεπέρασε, ειδικά στον ΕΒ, το μισό εκατομμύριο. Και ένα από του κορυφαίου εκπαιδευτέ μα σε eBay και Amazon, ειδικά για τον ΕΒ, βλέπετε λοιπόν επί του Brexit, δεν μα άμε. Ξεπέρασε λοιπόν ο πάνω στα τελευταία δύο χρόνια, σαν πρώην μουσικό, πάρα πολλά επαγγέλματα. Αυτό όμω που έκανε μαζί μα, πάνω από 12.200 πωλήσει, ο τζίρο του ξεπεράσει κατά πολύ σε eBay και Amazon ένα εκατομμύριο και είναι VIP εκπαιδευτή και τα βίντεο του υπάρχουν ήδη στον πακόφι σα και είναι και καλεσμένο σε ζωντανά γεγονότα που κάνουμε ανά την Ελλάδα και την Κύπρο. Και κάποιοι από του top ηγέτε, ειδικά στο κομμάτι του marketing και τη εκπαίδευση, ένα από αυτού είναι ο Γιάννη Ανδρέου, ο πρώτο global manager τη Ελλάδα και από του ελάχιστου που έχουμε στην Ευρώπη, γιατί μόλι τώρα ξεκινήσαμε. Αλλά ο ίδιο παράδειγμα κιόλα του Infinia, στο κομμάτι του επιχειρήν, πάνω από 3.400 πωλήσει σε eBay και Amazon, πάνω από 230.000 δολάρια ο τζίρο του. Αν το σημαντικότερο, έχει βοηθήσει εκατοντάδε ανθρώπου Ελλάδα, Κύπρο, και την Ευρώπη, να ξεκινήσουν σωστά και με κέρδη στο Infinii. Επίση, ο Κωνσταντίνο Παγεωργίου, πριν από λίγε ώρε είχαμε μια εκπαίδευση πάνω στο Internet Marketing. Επίση, ηγέτη στο κομμάτι και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η προσωπική, η προσωπική του επιχείρηση, par-part-time, ξεπερνάει τα 160.000 δολάρια. Αλλά αυτό που έχει δώσει στην ομάδα μα είναι γνώσει, χωρί να παρακαλάτε, να κυνηγάτε ανθρώπου, όλα αυτά τα πραγματάκια που και έξω μα λένε. Δεν μα λένε στην αρχή, μα τα λένε μετά. Εδώ πέρα δεν τα λέμε καθόλου. Σα δείχνουμε απλού εύκολου τρόπου μέσα από το Facebook, το Google, το Twitter, όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που όλοι μα είμαστε καθημερινά να μπορείτε να χτίσετε μια online επιχείρηση παγκόσμια. Οπότε, αν είστε έτοιμοι λοιπόν να κερδίσετε με το Infinia, τρει τρόποι. Νούμερο 1. Επικοινωνήστε όχι αύριο, όχι τον άλλο μήνα. Τώρα που βλέπετε αυτή την ενημέρωση, σε 5 λεπτά που θα τελειώσουμε, μάλλον σε 2 λεπτά, να μιλήσετε με τον άνθρωπο τη ομάδα μα, τη ελληνική ομάδα, με ελληνική υποστήριξη να ξεκινήσετε μαζί μα. Ξεκινήστε με το επίπεδο που εσεί θέλετε. Είπαμε Prime, Αρχάριο, Search, Επαγγελματία, Excel, Online Αυτοκρατορία. Πλήρη πρόσβαση στο Infinia. Ό,τι θέλει ο καθένα. Καμία υποχρέωση. Εδώ είχατε ένα ωραίο Facebook post στα αγγλικά από ένα συνεργάτη μα στον Καναδά. Του λέγε κάποιο. Ε, στα ελληνικά το μεταφράζω. Συγγνώμη, δεν έχω τα χρήματα να ξεκινήσω μαζί σου και από κάτω, send from Samsung Galaxy S6. Ο καθένα βάζει τι προτεραιότητε του παιδιά. Και νούμερο 3. Όσοι θέλετε, ξεκινήστε και στο πλάνο ανταμοιβών να εξοικονομείτε συνδρομέ. Και γιατί όχι, αν θέλετε, προκριθείτε για τα πρώτα σα χίλια δολάρια σαν global managers. Γιατί λοιπόν, αυτή την Τετάρτη σε λιγότερο από 48 ώρε έχουμε την μεγάλη εκπαίδευση στο e-commerce 14 Σεπτεμβρίου, 8 ώρα Ελλάδο για τρία βασικά πράγματα. Έχουμε αναλύσει προηγούμενε εκπαιδεύσει για το eBay. Τώρα θα αναλύσουμε το Amazon, γιατί έρχονται δύο πάρα πολύ σημαντικέ καυτέ μεγάλε εμπορικέ γιορτέ. Που όποιο δεν τι εκμεταλλευτεί, πραγματικά θα χάσει. Είναι το τελευταίο, το πιο καυτό τετράμινο τη χρονιά. Θα μάθετε πώ να ξεκινήσετε σωστά από την πρώτη και στο Amazon. Έχω μαθητέ και εγώ προσωπικά να ξεκινάμε στο Amazon πρώτη μέρα και μέσα σε λίγε ώρε, όχι πάντα, σημαίνει όμω, να έχουμε την πρώτη πώληση. Εντοπισμό κερδοφόρων αντικειμένων μέσα κυριολεκτικά σε δύο λεπτά. Αλλά και πώ να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του Infinia για να αυξήσετε τι πωλήσει σα. Μην το χάσετε. Πάμε λοιπόν σύντομα να δούμε απορίε που έχουμε ίσω στην αίθουσα για μόλι ένα λεπτό. Με συγχωρείτε που δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Ε, ρωτάει κάποιο, τα έξοδα για αποστολή των αντικειμένων στο eBay και Amazon μα οδηγούν σε πώληση συγκεκριμένων προϊόντων. Δεν νομίζω ότι το κατάλαβα την ερώτησή σου, Αντώνια, αλλά όπω και να έχει, τα έξοδα όλα τα αναλαμβάνει ο προμηθευτή μα και εμεί τα συνυπολογίζουμε στην τιμή πώληση. Αυτό θα δείξουμε και την Τετάρτη. Κατ' ιδίαν συνάντηση δεν κάνουμε Μιχάλη, το κάνουμε όλα online, αλλά με το που ξεκινήσει, με το που ξεκινήσει, θα έχει τη δυνατότητα, αν λόγω ποια πόλη είσαι, να σε παραπέψει σε κάποιο συνεργάτη μα, αν δεν έχει μιλήσει, φαντάζομαι, με κάποιον και να μπορεί να ξεκινήσει μαζί του και να έχει κάποια καθοδήγηση, ίσω και από κοντά. Αλλά δεν χρειάζεται πρακτικά, Μιχάλη. Γιατί εδώ πέρα τα κάνουμε όλα 100% online και σε αυτό το σημείο να μοιραστώ στο chat τη σελίδα μα στο Facebook. Πατήστε πάνω να δείτε τι κάνουμε. Και αν δεν έχει μιλήσει κάποιο μαζί σα ήδη, απλά πατήστε πάνω και θα λάβετε ένα προσωπικό μήνυμα. Να με συγχωρείτε που δεν μπορώ να λάβω άλλε απορίε, γιατί είναι 9 και σε 5 λεπτά αρχίζουμε το επόμενο webinar στα πολωνικά. Οπότε να είστε όλοι καλά. Ό,τι απορίε θέλετε, παρακαλώ με τους ανθρώπους σας. Αν δεν έχει μιλήσει κάποιος μαζί σας, απλά μπείτε στο link που μοιράστηκα τώρα μαζί σας, σελίδα μας, facebook.com, κάτως, Infinia Ingris. Και αυτή την Τετάρτη, αύριο, θα μάθετε για το Infinia και πάρα πολλέ άλλε όμορφε λεπτομέρειε το πώ να έχετε μια κερδοφόρα επιχείρηση day one. Καλέ δουλειέ σε όλου, καλέ πολύς, θα την Τετάρτη στην εκπαίδευσή μα.